Χθες το βράδυ μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα ότι ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε φωτιά, και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, γιατί συνήθως οι πηγές και οι πληροφορίες που έρχονται δεν με έχουν προδώσει ποτέ. Χθες το βράδυ σε πανηγύρι στην περιοχή της Βιωτίας καθόταν ο άνθρωπος σε μια ομάδα μεταξύ των οποίων δίπλα ήταν και ένας πασίγνωστος τηλεστάρ, δημοσιογράφος και του διαδικτύου και της τηλεόρασης. Όλοι υπεδείκνυαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, όχι τον τηλεστάρ, τον άλλον. Τον άλλον με το παρατσούκλι. Και είπαν ότι αυτός έριξε στο πανηγύρι 10.000 ευρώ. Πού τα βρήκε? Λένε ότι είναι ο άνθρωπος που για λογαριασμό μεγάλου μηντιάρχη, μεγάλου ολιγάρχη, είναι ο άνθρωπος που έβαλε τις φωτιές στα δερβενοχώρια. Τι λες τώρα, όπα, Στέφανε. Ας το ψάξει η αστυνομία. Ξαναπέστο, είναι βάβα αυτό που μας λες. Είπα και ξαναλέω. Ναι. Οι πηγές που έχω δεν με έχουν προδώσει ποτέ. Τι λένε οι πληροφορίες σου? Οι πληροφορίες λοιπόν τι λένε? Οι πληροφορίες των πηγών λοιπόν λένε. Ναι. Θες το βράδυ σε πανηγύρι στη Βιωτία. Ναι. Που το λένε άνθρωποι που δεν είναι τυχαίοι. Ναι. Είναι κομμάτο αυτοί που μου το λένε. Ξέρουν καλά την περιοχή. Μου λένε λοιπόν ότι σε ένα πανηγύρι, δεν θέλω να πιο πω, ένα πανηγύρι ήταν εκεί και είχα δεχτεί να πάω πρόσκληση. Δεν πήγα γιατί είδα αργά το μήνυμα, θα πήγαινα. Εκεί που ήταν και ένας τηλεοπτικός δημοσιογράφος, δίπλα καθόταν ένας κύριος που έριξε 10.000 ευρώ χθες το βράδυ στο πανηγύρι. Μου λένε λοιπόν ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που για λογαριασμό μηντιάρχη και ιδιοκτήτη μεγάλης κατασκευαστικής έβαλε φούκο, έβαλε φωτιά και έκαψε τα δερβενοχώρια για να φτιαχτούν τα αιωλικά πάρκα. Αυτή είναι η πληροφορία μου. Ας πάει η αστυνομία διασταυρώσει. Το ξέρουν στην περιοχή. Το ξέρουν ως στρατηγό άνεμο. Ως στρατηγό άνεμο. Αυτό το παρατσούκλι έχει. Και αν θίγεται, γιατί το παρατσούκλι του το ξέρουν όλοι στην περιοχή. Ναι. Εάν θίγεται και αισθάνεται αυτόν θυγμένο, να πάρει τηλέφωνο. Να με πάρει τηλέφωνο, γιατί έχω και τα στοιχεία του και το όνομά του. Να πάει αστυνομία να το βρει. Το ξέρει. Το ξέρει. Είναι γνωστός μισθοφόρος συγκεκριμένων καναλαρχών και ιδιοκτητών κατασκευαστικών εταιριών. Η φωτιά στα δερβενοχώρια ήταν πρισμός. Την έβαλαν αυτοί και κάποιοι άλλοι για λογαριασμό συγκεκριμένων μηντιαρχών και ιδιοκτητών κατασκευαστικών εταιριών. Αυτά στην πιάτσα κυκλοφορούν εύκολα. Και όταν χαλάς 10.000 ευρώ στο πανηγύρι, γνωστό πανηγύρι, σημαίνει ότι έχεις λεφτά στην πανταλόνα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αγρότης ή να είμαι ένας απλός τεμπέλης στο καφενείο και να έχω 10.000 στην πανταλόνα. Πώς τα χαλάω αυτά τα λεφτά, πού τα βρήκα? Ήταν η προκαταβολή. Και τώρα θα πάει να πάρει και τα επόμενα. Μάλιστα, είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις, καταγγελίες του Στέφανου Χίου, γιατί εμένα μου φέρνουν στο μυαλό αυτό που κατήγγειλε στον Sky, αν δεν κάνω λάθος, πριν από τρεις μέρες και πήγαν εκεί να το αρωνάρω, να το κουκουλώσουν. Αρωνάρω είναι η κυρία Κοσιόνη, τράβηξε τα καλώδια. Περίπου, αλλά είπε ο άνθρωπος ότι 100% με το όνομά μου σας λέω. Αν το έχουμε δείξει στο βίντεο, παρακαλώ οι συνάδελφοι, όσο ο Άρης Πίνος κάνει τα σχόλιά του και τις πληροφορίες του, να το θυμηθούμε το βίντεο αυτό, το οποίο έρχεται και κουμπώνει. Εγώ δεν ξέρω τι και πώς, αλλά κουμπώνει με αυτό που μας αποκάλυψε ο Στέφανος Χίος τώρα. Κουμπώνει πλήρως, κατά ένα τουλάχιστον μέρος του εμπρισμού και τις ανεμογεννήτριες. Άρη, να βρούμε το βίντεο παρακαλώ, να το επισημάνουμε, να το αναφέρουμε. Έλα, Άρη. Ο καλύτερος κριτής, κύριε Καψαμπέλη, των πάντων, είναι το δίκαιο αίσθημα του απλού πολίτη που είναι στο καφενείο της γειτονιάς. Αν ρωτήσεις οποιονδήποτε άνθρωπο, όποια ηλικία και να έχει, πέρα της σκοπτικότητας που θα στο πει, έχει και αυτή την αίσθηση του ανθρώπου που αντιλαμβάνεται γύρω του. Αν το ρωτήσεις, αυτές οι φωτιές είναι εμπρισμός ή όχι, θα σου πει πριν τελειώσει η πρότασή σου, είναι εμπρισμός. Και θα μου πείτε, και λοιπόν, επειδή το λένε στο καφενείο είναι εμπρισμός, μα προκύπτουν από γεγονότα που δεν είναι ενδείξεις, αλλά αποδείξεις ότι είναι εμπρισμός με χέρι ανθρώπων που εξυπηρετούν
γιγάντια συμφέροντα. Και αυτά θα πλωθούν μπροστά μας σιγά σιγά. Δεν είναι μόνο αυτά που αποκάλυψε ο Κυριάκος Βελόπουλος χτες, αλλά και στη Βουλή, για εταιρείες που βάζουν ανεμογεννήτριες και έχουν πάρει ήδη άδεια στις περιοχές αυτές και δεν μπορούσαν να περάσουν οι τράκτορες εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ανεμογεννήτριες το κάθε φτερό έχει δύο φτερά, το κάθε φτερό είναι 90 μέτρα. Και αυτοί οι ανόητοι έως και οι λήθοι που λένε «Μα ο νόμος υπάρχει και μέσα στα δασικά μπορούν να βάλουν ανεμογεννήτριες». Αυτοί που το ισχυρίζονται αυτοί, οι κύριοι οι λήθοι, πρέπει να γνωρίζουν ότι η ανεμογεννήτρια δεν πέφτει με αλεξίπτωτο, αλλά μεταφέρεται σε μια διαδρομή 5 και 10 χιλιόμετρων σε δασικό δρόμο, που δεν μπορεί να περπατήσει το φορτηγό, γιατί πίσω του έχει έναν όγκο περιμέτρου 180 μέτρα. Δεξιά και αριστερά πρέπει να είναι γυμνές παιδιάδες. Γι' αυτό μπαίνουν οι φωτιές. Να το κατανοήσουμε αυτό. Θέλω να σας πω όμως και κάτι το οποίο προκύπτει από μία επιστολή που εστάλει σήμερα το πρωί σε μία αρχή ασφαλείας αυτής της χώρας. Που μέσα σε αυτή την επιστολή υπάρχει ένα CD 3 λεπτών που εμπεριέχει μία συνομιλία που σύμφωνα με το σημείωμα που υπάρχει μέσα σε αυτή την επιστολή, ακούστε το αυτό πάρα πολύ καλά, η συνομιλία αυτή έχει καταγραφεί περίπου πριν από 3,5 μήνες, έτσι όπως λέει το σημείωμα, και αναφέρει επακριβώς την ημέρα που θα μπει η φωτιά. Λέει ημερομηνία. Τότε να πας. Προσέξτε, εντελώς τυχαία ημερομηνία πριν από 3,5 μήνες, συμπίμπτη με την ημέρα την προχθεσινή που μπήκε η φωτιά. Και θα μου πείτε τώρα, γιατί είστε καχύποπτος κεφαλονίτης, εάν είναι πλαστό αυτό το CD και αν είναι πλαστή αυτή η επιστολή και αν, τι γίνεται? Να λοιπόν, που αυτό, σε συνδυασμό με αυτό που είπε ο κύριος Χίος, πρέπει επιτέλους η νέα ηγεσία που από ώρα σε ώρα αναλαμβάνει στον Άριο Πάγο, που είναι η κυρία Κλάπα και η κυρία Αηδηλίνη, δύο εξαιρετικές δικαστήνες κατά την προσωπική μου άποψη, να το διερευνήσουν, να το δουν και όχι να το κουκουλώσουν. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτά τα ζητήματα η εποχή Ντογιάκου παρήλθε ανεπιστρεπτή. Εάν ήταν ο κύριος Ντογιάκος στην καρέκλα, δεν θα έλεγα τίποτα, γιατί ήξερα ότι μίλαγα σε βουλωμένα αυτιά που αυτά τα ζητήματα δεν τα κοιτούσαν γιατί είχαν άλλα να ασχοληθούν. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το νέο γυναικείο άρωμα στην ηγεσία της δικαιοσύνης θα προτάξει αυτά τα ζητήματα. Και επειδή αυτά, Αντρέα μου, και τελειώνω, θα αποκαλυφθούν εν καιρό, όχι μόνο η φωτιά στα δεβενοχώρια, αλλά και οι φωτιές που μπήκαν εξυπηρετούν απολύτως την κυβέρνηση Μητσοτάκη για να αποπροσανατολίσει την ατζέντα στην προδοσία με την Τουρκία, που επιτυχάνεται και το είπες και χαίρομαι στην αρχή του δελτίου σου, τα σχέδια των ολιγαρχών κατασκευαστών και δυστυχώς η πέμπτη φάλαγγα, γιατί αν δεν υπάρχουν εφιάλτες δεν γίνονται όλα αυτά, αν δεν πάει ο Σπίνος, ο Χίος, ο Καψαμπέλης με το Σπίρτο, δεν γίνονται αυτά. Δεν φέρνουν Αιγυπτίους, Έλληνες φέρνουν. Έλληνες που γονατίζουν μπροστά στις δεσμίδες. Αυτό μας έχει φάει. Η ρουφιανιά ανάμεσά μας. Ο Έλληνας που θέλει να ποδοπατήσει τον Έλληνα. Δεν τους ενδιαφέρει αν τα εγγόνια τους δεν αναπνέουν τίποτα. Έχουμε το βίντεο, παρακαλώ. Έχουμε βρει το βίντεο, παρακαλώ. Ωραία. Να το θυμηθούμε λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος έχει βγει με το όνομά του, με το πρόσωπό του και λέει, πάμε να το δούμε. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, ήταν όλα μελετημένα και είναι 100% εμπρισμός, γιατί εκεί θα μπουν ανεμογεννήτριες τώρα. Σίγουρα μέσα σε ένα μήνα θα έχουμε ανεμογεννήτριες. Η πράσινη ενέργεια προχωράει κανονικά. Είναι και ένα δυστρόσιτο, ένα δύσκολο, πυκνό πευκοδάσος, μια περιοχή μοναδικού κάλους. Δυστυχώς χάνουμε μοναδικό κάλους. Ήταν ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου που έμεινε στα δερμενοχώρια. Η φωτιά είναι εμπρισμός 100% και θέλω να το πω αυτό. Είναι 100% αιτία οι ανεμογεννήτριες. Το λέω ξεκάθαρα και δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι οι ανεμογεννήτριες. Τι σημείο είναι αυτό, Μιλτιά, δηλαδή, που ξέσπασε μέσα στη χαράδρα, είναι ξέσπασε η κορυφογραμμή... Ναι, ναι, ήταν 100% μελετημένο, γιατί ο αέρας φύσαγε προς τη χαράδρα, φύσαγε προς την κορυφογραμμή που θέλουν να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Ακριβώς από πίσω επιχειρεί η εταιρεία και βάζει ανεμογεννήτριες. Ήταν το μοναδικό κομμάτι που ήταν με πεύκα και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Τώρα
Εγώ πιστεύω και το βάζω το χέρι μου στη φωτιά που λέμε, για σε ένα μήνα εδώ θα υπάρχουν ανεμογεννήτρια, 100%. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι η πυροσβεστική είναι θα κάνει τη δουλειά της, η πράσινη ενέργεια ήταν καλό να γίνει σε συνδυασμό με τα δέντρα. Είδαμε πως η κυρία Κοσιόνη έστελνε την μπάλα αλλού. Δεν είναι εκεί τώρα όμως το θέμα. Πριν δώσω το λόγο στον Στέφανο, θέλω να δούμε γι' αυτό που έλεγε και ο Άρης Πίνος προηγουμένως, να δούμε την κάρτα που δείχνει πως είχε γίνει η χωροθέτηση των περιοχών εκεί στο Πάνιο Όρος, στον Λαβρεωτικό Όλυμπο εδώ στην Αττική, εκεί στην περιοχή του αεροδρομίου. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, προτείνεται χωροθέτηση αιωλικών εγκαταστάσεων σε περιοχές του ορεινού όγκου της Πάστρας, του Πάνιου, του Λαβρεωτικού Ολύμπου και στο εκτός επιρροής του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, τμήμα της Μερέντας. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδάφους από αιωλικές εγκαταστάσεις δεν θα υπερβαίνει το 8% της έκτασης των δημοτικών ενωτήτων. Για το σύνολο της Αττικής, η μέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιωλικών εγκαταστάσεων εκτιμάται στις 50 τυπικές ανεμογεννήτριες. Αυτά είναι τα ντοκουμέντα. Και έρχομαι λοιπόν τώρα και λέω, Στέφανε Χίο, έχεις μια συγκλονιστική πληροφορία, αποκάλυψη που μας κάνεις τώρα. Έχουμε έναν πολίτη, άκουσέ με λίγο. Έχουμε έναν πολίτη που έχουν περάσει 3 μέρες και έχει πει με το όνομά του, καταγγέλω αυτό και αυτό και αυτό. Δεν τον έχει καλέσει κανείς να του πει. Ποιος θα τον καλέσει? Οι αρχές. Ποιος θα τον καλέσει? Δεν θα έπρεπε. Ποιες αρχές? Να του πούν, ελάτε εδώ κύριε. Ποιος? Για να... Ναι, ποιες αρχές? Να κάνουν έρευνα. Όχι. Κύριε Καψαμπέλη, έχετε δίκιο θεσμικά, ως συντονιστής του Δελτίου, να λέτε να τον καλέσουν, να κάνει. Ποιες αρχές? Ποιες? Μου γεννά υποψία το ότι δεν τον έχουν καλέσει. Ναι, αυτό, ποιες αρχές? Ποιες αρχές? Οι δικαστικές, οι εισαγγελικές, οι πυροσβεστικοί, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Κικίλιας. Ποιος Κικίλιας? Ποιος Μηταράκης? Υπάρχουν οι υπουργοί αυτοί? Και αν σκοντάψουν και αν τους πιάσουν από το γιακά, το μανίκι, από τον καβάλο κάτω, αν τους πιάσουν από το... εδώ, από εδώ, τους πούνε, εμένα με ρώτησες, εγώ είμαι το αφεντικό σου. Ο Μηταράκης, ο Κικίλιας, ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί έχουν αφεντικά. Και αν είναι τα αφεντικά, εγώ δεν έχω λόγους να μην τα αναφέρω. Τα αφεντικά τους, τα επενδυτικά αφεντικά τους στην Ελλάδα είναι 6, 7, 8 συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εδώ, ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται να πω, ο πολίτης θα είπε. Τον κάλεσε κανένας? Ποιος? Είδατε? Το έστειλε καμιά κλίση? Έλα εδώ να καταθέσεις. Αυτό κάνει η δημόσια αρχή. Πουθενά. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Εδώ έχουμε ένα προμελετημένο έγκλημα. Και έχουν βγει οι περίεργοι τύποι αυτής της Επιστημονικής Επιτροπής Ανανεωσίμων και Αιωλικής Ενεργείας και αποκαλούν όλους όσοι ψάχνουν και κάνουν ρεπορτάζ για να βρουν την αλήθεια ψεκασμένους. Αποκαλούν όλους αυτούς οι οποίοι ψάχνουν να βρουν την αλήθεια στα βουνά και στα δάση, είναι συνωμοσιολόγοι. Είναι αυτά τα κουμάσια. Βγάλουμε το όνομά τους. Έναν ένα θα το βγάλουμε. Είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν τρελούς ανθρώπους που μιλούν για ανεμογεννήτριες.